Εγώ πάω να φέρω το κορίτσι μου. Πάω να φέρω το κορίτσι μου, λέω. Πού να μου είναι κρυμμένο, να. Έλα ρε Βίκη, έλα ρε υδροχωάκι μου γλυκό. Έλα γλυκό μου πλάσμα που δεν ξεχνάς ποτέ. Κανέναν μας, ποτέ κανέναν μας και πάντα έχεις ένα γλυκό λόγο, μια γλυκιά ευχή, μια καλή κουβέντα. Καλώς και πραγματικά χαίρομαι να δούμε. Σήμερα βλέπω και δύο με την πότα της. Ασορτή. Μα παρακαλώ, παρακαλώ. Εμένα είναι Έλληνα σχεδιαστή, εσένα. Εμένα τι είναι, εμένα όχι, δεν είναι Έλληνας, είναι από τα ΝΑΚ. Είστε καλή καλά. Αρχή. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Αρχή, κυρία. Έχω πολλές αρχές σήμερα. Καλή επιτυχία. Και άλλη. Έχω και άλλη αρχή. Πλην ναι. Πακέτου. Ναι, ναι, ήρθα να κάνουμε γένεια μαζί. Αλήθεια. Ναι. Καταρχήν μου αρέσει που έχεις μαζέψει τα μαλλιά σου. Έχεις αφήσει μόνο τις ωφέλειες μπροστά. Ναι, γιατί έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο και μου αρέσει το μαλλιά μου. Πού και πού τα μαζεύουμε και λίγο, ναι, ξέρεις. Δεν το κάνεις συχνά, αλλά σου πάει πολύ. Ναι, ναι. Να κεράσουμε ένα πυρόραγο. Παιδιά, μια χαρά σας βρίσκω. Η Ελένη εντωμεταξύ είναι η μόνη που δεν πίνει και η μόνη που έχει τόσο κέφι. Εντάξει, δύο γουλιές κόκκινο και εγώ ξέρω ότι είναι καλό και παντού. Εννοείτε. Το λένε το κοκκινάκι, ένα ποτηράκι την ημέρα πρέπει να το πίνουμε. Για τις γυναίκες και δύο για τους άντρες. Μαζεμένη μια εβδομάδα, ας πούμε δύο ποτήρια μαζί, ναι. Να κάνουμε γλεντοκόπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να το μοιράζουμε. Ναι. Ένα τη μέρα είναι το καλύτερο. Εσύ τα ξέρεις αυτά, τα έχεις κάνει βιβλία, μας τα έχεις πει σε όλους μας. Δηλαδή, εσύ είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας λέει για όλα αυτά. Τι να τρώμε, τι να πίνουμε, πότε, τι γυμναστικές να κάνουμε, τι να προσέχουμε. Ναι, ναι, χαίρομαι, χαίρομαι που μπορώ να είμαι χρήσιμη. Όχι, θέλω πολύ να είμαι αυτό, χρήσιμη. Να σου πω, διάβασα ότι στο καινούριο πακέτο, το πρώτο της φετινής σεζόν, ναι. Να το πω με δικά μου λόγια, λύγησες. Σπάνιο. Άκουσα να δεις, ότι σε ακουμπάνε περισσότερες καταστάσεις και αντικαταστάσεις είναι αυτά που ζείτε μέσα στο πακέτο κάθε φορά. Είναι γεγονός. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά είμαστε εμείς οι ίδιοι στην ίδια φάση, ψυχολογικά εννοώ, για να μας αγγίξει κάτι ακόμα πιο δυνατά. Ένας παράγων αυτό που λες. Ότι εμείς είμαστε κάθε φορά και αλλιώς που πάμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Δεύτερος παράγων είναι τι κατάσταση έχουμε κάθε φορά. Και αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ότι παρότι αύριο ξεκινάμε την 11η χρονιά. Βρε Βίκη. Ναι. Βρε Βίκη. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική και γεννάει διαφορετικά συναισθήματα και ποτέ δεν σε κουράζει να κάνεις το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια. Γιατί είναι πάντα κάτι άλλο. Κάτι καινούριο, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Και ο κάθε άνθρωπος φέρει πάντα τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή, τα δικά του βιώματα. Άρα κάθε φορά είναι κάτι καινούριο και μας εξητάρει αυτό. Το αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που είσαι δεμένη με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει όμως με ανθρώπινες ιστορίες και ανθρώπινες ψυχές. Ναι. Που δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πας και λες θα πάω σήμερα και καλά να μην είμαι, θα διασκεδάσω με την παρέα μου. Πώς λέω εγώ, ρε παιδί, και καλά να μην είμαι, θα μπω εδώ μέσα, τελείωσε. Έτσι, ναι. Έχω μπει σε άλλο κλίμα. Εσύ ξέρεις. Πραγματικά σε χαίρομαι πολύ γι' αυτό και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που κάνεις. Εγώ ξέρω ότι θα πάω να ζοριστώ. Και το ξέρω από πριν. Και το κάνω κάθε φορά όμως με αγάπη, αλλά ξέρω ότι κάθε φορά αυτό θα με οδηγήσει σε μια λύτρωση. Είναι όπως το βιώνει ακριβώς και ο τηλεθεατής. Ακριβώς έτσι το βιώνει. Ναι, ο οποίος ξέρει ότι θα ζοριστεί, γιατί αυτό που βλέπει, παρακολουθεί, είναι κάτι δύσκολο, αλλά κάθε φορά θα φτάσει σε ένα αποτέλεσμα δικής του κάθαρσης μέσα από όλο αυτό που θα δει εκεί. Γιατί θα συμπάσχει. Τι θα γίνει λοιπόν στο πρώτο επεισόδιο? Τι θα δούμε? Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της αυριανής πρεμιέρας θα δούμε αυτό που με ρωτάνε όλοι και με έχετε ρωτήσει κι εσείς, παιδιά, κατά καιρούς. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται, πώς εξελίσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων μετά από τη δική σας προσπάθεια που θέλει κόπο κτλ. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να χορέψουμε κάποιες ιστορίες μέσα στο πρώτο μέρος. Βλέποντας τι γίνεται σήμερα, δηλαδή άνθρωποι που ήρθαν και βρέθηκαν στο πακέτο και άλλαξε η ζωή τους, αν αυτή η αλλαγή έχει διάρκεια. Πώς πορεύονται σήμερα. Πριν πόσο καιρό είχε γίνει, ας πούμε, το ξεκίνημα της ιστορίας? Άλλες ιστορίες πριν 3 χρόνια, άλλες πριν 2, άλλες πέρυσι, άλλες πριν 4. Η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη και πέρυσι είχε έρθει στην εκπομπή η κοπέλα, η οποία άρεσε πολύ σε κάποιον. Και της κάνει πρόταση για μου μέσα από την εκπομπή. Ήρθε για να μας πει τι εξέλιξη είχε στη ζωή της που βρήκε τη μητέρα της, που της βρήκαμε τη μητέρα της και την αδερφή της. Και βρέθηκε μπροστά σε κάτι πάρα πολύ απρόπτο, δεν το περίμενε να το ζήσει αυτό. Έχει ακόμη μια μεγαλύτερη εξέλιξη στη ζωή της μετά από εμάς. Αλλάζει εντελώς.
Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί ο νεαρός που ήρθε να της κάνει πρόταση γάμου, αρχικά ήταν φίλος της. Ήταν φίλοι, δηλαδή λέγανε τα ερωτικά τους, τα δικά τους κτλ. Και μάλιστα το συμβούλευε αυτή και συμβούλευε και την κοπέλα του. Και μετά, μετά να. Θα δείτε αύριο τι γίνεται μετά. Λοιπόν, εμείς από βίντεο. Τι υλικό έχουμε, παιδιά, για να δούμε λίγο. Τις δύο ιστορίες. Τις δύο ιστορίες. Ωραία. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε. Εννοείς ότι μπήκε στη ζωή σου επ' αφορμή και επ' ευκαιρία της εκπομπής. Ναι. Παρακολουθώντας λοιπόν το Πάμε Πακέτο, κόλλησε μαζί μου, όπως μου είπε. Αυτός ο άνθρωπος. Πώς τον λένε. Ο άνθρωπος, Γιάννης. Μπορούμε. Ο Γιάννης. Λοιπόν. Ο Γιάννης, ναι. Α. Και το μόνο που έκανε σαν ευχή, ας το πούμε έτσι, μακάρι να τη γνώριζα αυτή την κοπέλα και να ήμουν μαζί της. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά σήμερα εδώ, πρώτη εκπομπή φέτος. Το γεγονός της γέννησης της δικής σας δεν τον έφερε ποτέ σε κανέναν. Είναι το μεγάλο της μυστικό. Ναι, δεν το ήξερε κανένας. Κανένας. Ναι, τώρα το είπα. Το για πρόσωπο μητεθώ της κόρης σας δεν το ξέρετε. Όχι, δυστυχώς, όχι. Δικό μου το παιδί. Το δικό σας το παιδί, λέει. Και γνωρίζει τη μητέρα της αύριο σε εσάς. Για πρώτη φορά, δεν είναι αυτό. Το αντίστροφο είναι που έχει σημασία. Η μητέρα της, η μητέρα αυτή, δεν το έχει πει ποτέ. Και σε κανέναν. Σε κανέναν. Ποτέ ότι γέννησε κάποτε ένα παιδί. Δεν έχει κάνει άλλα παιδιά. Είναι αυτό το ένα και μόνο παιδί, το οποίο της το πήραν χωρίς καν να της δώσουν το δικαίωμα να το κοιτάξει. Για ποιο λόγο της το πήρανε. Γιατί ήταν εκτός γάμου, χωριό, μικρή κοινωνία. Οι γονείς δεν το μάθαν ποτέ. Οι γονείς δεν το ξέρουν ότι είχαν ένα εγγόνι, δεν το μάθαν ποτέ. Τι εννοείς. Ναι, φύγανε από τη ζωή. Δεν έμαθε κανένα. Ούτε τα αδέλφια της, κανένα. Τε φίλη της. Και τότε ποιος το πήρε, ρε παιδί μου. Ένας ένας περαστικός και το πήρε. Όχι, όχι. Βρέθηκε σε δεινή θέση, μη μπορώντας να το μεγαλώσει, να το αναθρέψει, να το κοινοποιήσει, να γυρίσει στο χωριό με όλη αυτή την κατάσταση. Μία φίλη μια φίλη που ήταν μέα. Παιδιά, σε σπίτι γέννησε η γυναίκα. Είχε φύγει στην αρχή της εγκυμοσύνης και δεν καταλάβαμε, ήταν και κανέγγυος. Ναι, ήταν τρεις μήνες φιλοξενήθηκες αυτής της μέσα στο σπίτι. Παιδί, ούτε καν σε κλινική γέννησε, ούτε καν σε νοσοκομείο. Αυτή η γυναίκα έκανε άλλα παιδιά. Όχι. Ποτέ. Δεν της επιτρέψαν ακριβώς για να μην δεθεί συναισθηματικά και μετανιώσει, ούτε να το κοιτάξει. Και έχει μια καλονή, η κόρη της είναι μια κούκλα. Και τη βλέπει για πρώτη φορά στην εκπομπή. Και για πρώτη φορά ακούγεται. Αυτή είναι η κόρη της, ναι, η κοπέλα με τα πράσινα μάτια. Ακριβώς, ναι, ναι. Και για πρώτη φορά ακούγεται ότι αυτή η γυναίκα έχει κάνει ένα παιδί. Δεν το ξέρει κανείς. Τελεία, διαφημίσεις και συνεχίζουμε με τη Βίκη. Λοιπόν, ας μην πούμε περισσότερο για το πακέτο. Το πακέτο ούτως ή άλλως έχει το φανατικό κοινό του. Γι' αυτό και είναι 11 χρόνια στην τηλεόραση και παίζει δυνατά. Γι' αυτό ο κόσμος το αγαπάει, το περιμένει και θα το περιμένει, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι μια εκπομπή που θα παίζει, θα παίζει, θα παίζει. Είναι χωρίς τέλος. Μακάρι να είμαστε χρήσιμοι και να υπάρχουμε, να υπάρχουμε, να υπάρχουμε. Αύριο λοιπόν πρεμιέρα, σας περιμένουμε όλους. Τι ώρα δεν είπαμε. 10 παρακάτι. Να. 10 τη γνωστή ώρα. Ναι. Τη γνωστή ώρα. Πέμπτη, 10 παρακάτι. Τη γνωστή λοιπόν ώρα. Για πες το μυστικό που μου είπες θα σου πω σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σήμερα ήρθα για δύο πρεμιέρες. Για την εκπομπή μου που ξεκινάει αύριο και για το application, το όμορφα μυστικά, που ξεκίνησε τα χαράματα, βγήκε τα χαράματα στο διαδίκτυο. Και είστε οι πρώτοι που το ανακοινώνω. Ήθελα να το εγκαινιάσουμε μαζί. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην καλή σου ενέργεια. Κάθε χρόνο έτσι ξεκινάμε μαζί και τη σεζόν και μου πάει πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, γι' αυτό. Μίλησε και το λέω πραγματικά με συγκίνηση, γιατί είμαστε τόσα χρόνια μαζί εδώ στην ίδια δουλειά και είναι, πολλά, ωραίο. Πολλά και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε είχαμε έστω και μία κακή στιγμή, ούτε από παρεξήγηση της πλάκας. Ούτε κατά διάνοια. Μια πραγματικά τέλεια συνεργασία, μπορεί να κάνουμε διαφορετικές εκπομπές.
όμως να τα λέμε και αυτά, ότι εντάξει, δεν σημαίνει ότι με όλους τους ανθρώπους μπορεί να ταιριάζουμε μέσα σε μια δουλειά, μέσα σε ένα κανάλι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ούτε όλοι μπορεί να συμπαθούμε όλους, ούτε να μας συμπαθούν όλοι. Όταν με κάποιους ανθρώπους μέσα στα χρόνια βλέπεις ότι πραγματικά το έχουμε πάει τόσο καλά και δεν έχουμε έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση, ούτε μία πλευρά ούτε άλλη πλευρά. Ίσα-ίσα, το κάτι παραπάνω θα πω. Γιατί να μην το λέμε, έτσι, να το λέμε. Έτσι, να το λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που με ετοιμάσαι με αυτά τα λόγια και με αυτή τη στάση σου στη συνεργασία μας, στη φιλία μας, στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτό το application είναι ουσιαστικά η μεταφορά του site σε ένα application, σε μια εφαρμογή που την κατεβάζεις δωρεάν στο κινητό. Είναι όμορφαμυστικά.gr. Στα ελληνικά γραμμένα, στα λατινικά. Τα λατινικά. Ναι. Μπορούμε να το βλέπουμε. Το βγάζουμε εκεί. Όμορφαμυστικά, μία λέξη. .gr/application. App, αυτό το app που βλέπετε εκεί. Και κατεβαίνει αυτή η εφαρμογή στο κινητό. Προς το παρόν Android μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Άρα εγώ δεν μπορώ να το κατεβάσω. Εσύ εκεί, αν είναι iPhone, δεν μπορείς. Είναι iPad. Ναι, αν είναι iPad, δεν μπορείς. Ακόμη. Θα γίνει και αυτό, εν ευθέτω χρόνο. Και πώς το κατεβάζω? Μπαίνεις σε αυτό το link και κατεβάζεις την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είναι δωρεάν, είπες. Δωρεάν και σου έρχονται ενημερώσεις στη διάρκεια της ημέρας, διάφορα tips για διατροφή, για ευεξία, για υγεία, για ομορφιά, για σωστές επιλογές ζωής, για πόσο νερό να πίνουμε, όλα αυτά που χρειαζόμαστε, ειδοποιήσεις, που είναι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Μόνο θα μου έρχονται ή μπορώ κι εγώ να ψάχνω πράγματα? Θα σου δίνει μια κατεύθυνση αν θέλεις να διαβάσεις περισσότερα μέσα στο site, αλλά αυτό θα σου φέρει την ειδοποίηση στο κινητό σου σε διάφορες ώρες της μέρας. Αν δεν απατώ, μεσύ θα με βοηθήσει αυτό. Η διαφορά της εφαρμογής από το site είναι ότι η εφαρμογή σε βοηθάει περισσότερο, σου δίνει δηλαδή τα θέματα πιο εύκολα. Κατευθείαν έρχεται. Και στα θυμίζει και σε ενημερώνει για τα καινούργια. Ακριβώς. Δηλαδή τα καινούργια είναι ορατά περισσότερο και καλύτερα και από ό,τι ένα site. Όχι μόνο για τα καινούργια, αλλά και για τα δέοντα που πρέπει να εφαρμόζεις στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, σου λέει, είναι τι σνακ, είναι η ώρα για σνακ. Αυτό το σνακ σου προτείνουμε, είναι καλό γιατί έχει αυτό, αντιοξειδωτικά, αυτές τις θερμίδες κτλ. Πιες νερό. Σε έχει συνέχεια σε μια ενημέρωση. Δηλαδή, σου έρχονται 4-5 ενημερώσεις τη μέρα που σου λένε χρήσιμα πραγματάκια που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Σε επίπεδο υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, διάθεσης, ψυχικής υγείας, γιατί όλα αυτά είναι μία λυσίδα. Ένας κλικός να σπάσει. Πότε θα μπορούμε να μπαίνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι? Μπορείτε. Οι υπόλοιποι το Android, έχουμε, ναι. Τα iPhone. Ναι. Σε λίγο, μέσα στο μήνα. Μέσα στο μήνα, ναι. Μπράβο, Βίκη μου. Και δεν συνεχίζεις να ψάχνεις, δεν σταματάς να ψάχνεις. Γιατί θέλω να μου πεις λίγο για ένα σεμινάριο που κάπου διάβασα ότι πήγες. Κάτσε να το θυμηθώ ακριβώς για να μην το λέω λάθος. Σεμινάρια ενεργειακής ενδοσκόπησης και πνευματικότητας. Τι είναι αυτό, βρε Βίκη? Είναι αυτό το να ψαχτούμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε αρχίσει τη ζωή. Τι ρόλο έχουμε να παίξουμε, πώς να το κάνουμε πιο σωστά, τι υπάρχει μετά. Και ξέρεις, δεν είναι κάτι που θα σοκάρει κάποιον ή που είναι κόντρα στη θρησκεία. Ίσα-ίσα η δασκάλα μας συνέχεια επικαλείται στα σεμινάρια του Χριστό. Γιατί, ναι. Τους, τι σχέση έχει με αυτά που λέμε? Έχει σχέση μεγάλη. Ναι. Όλα αυτά συνδέονται με τους αρχαίους φιλοσόφους, με... Άλλαξε το σύγκαδιο, πίσω του πλάτη. Καλά, χρόνο. Με τους ευαγγελιστές που έχουν γράψει τα Ευαγγέλια, με τον Χριστό. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κοινή αλήθεια. Ναι. Είναι αυτό, λίγο το να ψάξουμε λίγο μέσα μας. Λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο εσωτερικά, λίγο πιο μετά. Είναι κάτι που το είχα ανάγκη να το κάνω μετά που έχασα τον μπαμπά. Με οδήγησε εκεί και βρήκα πολλές απαντήσεις. Μάλιστα. Σε πολλά θέματα. Εξακολουθείς να προσέχεις οτιδήποτε τρως ή πίνεις μέσα στην καθημερινότητά σου? Εξακολουθώ να είμαι οπαδός του μέτρου. Δεν είμαι αιμονοληπτική να λέω «Α, δεν θα βάλω στο στόμα μου γλυκό». Τρώω γλυκό σχεδόν κάθε μέρα. Ειδικά... Γλυκό γλυκό ή εναλλακτικό γλυκό? Τρώω πικρή σοκολάτα κάθε μέρα και όταν θα βγούμε έξω με φίλους και τα λοιπά, θα φάω και κανονικό γλυκό. Τι μπορεί να μην φάω όλη την μπάστα, ρε παιδί μου. Και αλλιώς, θα φάω δύο τρεις κουταλιές. Δεν γίνεται. Είναι και αυτό κομμάτι. Στην καθημερινότητά σου, πες μου κάτι που δεν αποχωρήσει ποτέ στο θέμα της διατροφής. Δηλαδή, ας πούμε, τρως κάθε μέρα φρούτα. Τρώω κάθε μέρα προϊόντα ψωμί από ζέα. Δεν τρώω καθόλου γλουτένη. Προσπαθώ.
να μην τρώω γλουτένη. Θα τη βρει τη γλουτένη. Στο έχω πει και πέρυσι, ναι, θυμάμαι. Ναι. Θα τη βρει και στα αναψυκτικά, και θα τη βρει και στη γαλοπούλα. Θα τη βρεις... Προσπαθώ να παίρνω λοιπόν προϊόντα χωρίς γλουτένη. Υπάρχει και γαλοπούλα χωρίς γλουτένη. Υπάρχει, βεβαίως. Δηλαδή και διαφημίζεται και στη τηλεόραση πολύ συχνά. Δηλαδή τα ξέρει πια ο κόσμος. Αυτή που εγώ επιλέγω να πάρω στο σπίτι μου είναι πάντα αυτή η συγκεκριμένη. Συγνώμη, όταν όμως είμαι έξω. Είσαι δυσανεκτική από επιλογή. Όχι. Δεν... Είμαι δυσανεκτική, αλλά χωρίς να νοσώ. Δεν έχω κοιλιοκάκι, που είναι η νόσος. Έχω δυσανεξία, που είναι το να μπλοκάρει, ας πούμε, κάτι στην πέψη μου, που αυτό μπορεί να έχει σε συνέπεια να έχω χειρότερο ύπνο, να έχω πριστίνα. Αυτά όλα είναι, είμαστε ό,τι τρώμε, Θοδωρή μου, το ξέρεις. Οπότε, κάνοντας σωστές επιλογές, έχεις καλύτερη διάθεση, καλύτερη εμφάνιση, καλύτερη σωματική κατάσταση. Αυτά όλα είναι και που λέμε και στο application. Τα και έχεις όλα αυτά, αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι είναι και θέμα DNA. Δηλαδή, σε έβλεπα σε μια φωτογραφία σαφέστατα, με τη μαμά σου πριν από λίγο καιρό. Ναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά και η μάνα σου κούκλα είναι. Είναι κούκλα. Πες μου, κάνει την ίδια διατροφή με σένα ακριβώς, γιατί όχι, εσύ είσαι πολύ προσεκτική. Όχι, η μαμά μου τρώει ό,τι να είναι. Λοιπόν, είδες όμως. Ναι. Απλώς εγώ κάνοντας όλα αυτά, προσπαθώ και να αποφύγω το να εκδηλωθούν κάποιες νόσεις που πιθανόν έχω προδιάθεση και λόγω κληρονομικότητας και από τον μπαμπά κτλ. Αλλά σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς μου, τη μαμά μου και τον μπαμπάκι που βρίσκεται για τα καλά τους γονίδια. Γιατί είναι ένα μεγάλο δώρο. Είναι σημαντικό. Αλλά είναι σημαντικό κεφάλαιο αυτό. Και σίγουρα δεν μπορείς να πας κόντρα στον χρόνο. Αλλά μπορείς να εμποδίσεις το να έρθει στην ώρα του. Μπορείς να το πας λίγο πιο αργά. Αυτό. Να το παράτηνες. Άλλωστε, γερνάει καλά. Όποιος γερνάει τελευταίος. Α, βέβαια. Πολύ σωστό και αυτό. Δεν μου λες, το δέρμα στο προσέχεις, δηλαδή στον ήλιο, το πρόσωπό σου. Εγώ το ειδικά στον ήλιο που παίζω πιτσιβολή. Παίζει ρε παιδί, μα το έχεις εκτεθειμένο. Βάζω μία αντιλιακή πούδρα που να είναι σε χαρτί, που ουσιαστικά δεν περνάει και πολύ UBA, UBV. Αλλά... Κρέμες βάζεις, έβαζες πάντα. Πάντα από 18 χρονών. Ή το θυμήθηκες, ας πούμε, 30 χρονών. Όχι. Από 18 χρονών βάζω κρέμες. Ξεβάφομαι κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ με μακιάζ. Ποτέ. Δηλαδή και μία ώρα να έχω ύπνο, θα ξεβαφτώ. Θα κοιμηθώ τα 45 λεπτά και θα σηκωθώ μετά να ξαναβαφτώ. Κάνεις πλάκα. Καθόλου πλάκα. Έλα, ρε, μόνο ναι, γιατί ρε παιδιά, δεν χαρίζονται κάποια πράγματα. Θέλουν δουλίτσα. Εμείς σηκωνόμαστε σαν το Μέρλιν Μάνσον, τρέχουν όλα. Έχει κοιμηθεί με το make-up. Λάθος του δωρεού, πει λάθος. Εσείς κοιμηθεί με το make-up ή εμείς με τα σμόκι που σηκωνόμαστε με στον Δράκουλα στο δηλαδή, τυχαίνει. Αλλά είναι, όλοι λένε ότι είναι, και το λένε και τα top models, αυτό είναι το νούμερο ένα, να ξεπλένεσαι το βράδυ. Όχι να ξεπλένεσαι, να κάνεις κανονικό δε μακιγιάζ. Ναι, Γρηγόρη μου, έχεις δίκιο. Να ξεβάφεσαι, Κατερίνα, μου λέει, σε παρακαλώ. Να ξεπλένεσαι από τις αμαρτίες. Από τις αμαρτίες του eyeliner. Αλλά ξέρω ότι είναι βασικό. Γιατί δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας αυτό. Φαντάσου και τον άλλο, το πρωί μου τζουρωμένη, δηλαδή με το σμόκι να έχει βγει. Μας αρέσει. Σας αρέσει το τελειωμένο σμόκι το πρωί? Ναι. Μάλιστα. Έχετε κάποια διαστροφή, δεν λέω. Αυτός μάλιστα έχει. Δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα, αλλά τέλος πάντων. Το εξαφιλωμένο. Δεν κοιμήθηκες καθόλου τηλεόραση, κάτι από τους καθόλου. Έχεις πετύχει καμιά εκπομπή, κανένα σύριαλ, κάτι. Κάτι λίγα, κάτι λίγα. Γιατί δεν βλέπεις τηλεόραση εσύ στον ελεύθερο χρόνο, στο βράδυ, ας πούμε, αν είσαι σπίτι? Είναι συγκεκριμένα πράγματα που μου αρέσει να βλέπω. Ας πούμε, χαλαρώνει μουρμούρα πάρα πολύ. Μου αρέσουν κάποιες χρηστικές εκπομπές που βλέπω κατά καιρούς που είμαι του χρηστικού, μου αρέσει έτσι, να βλέπω χρήσιμα πράγματα στη τηλεόραση. Ποιες θεωρείς χρηστικές εκπομπές, δώσ' μου ένα παράδειγμα. Ας πούμε της Νάσης Τζαμπέτογλου, ναι, που κάνει και ναι, λέει ναι, χρήσιμα πραγματάκια, ναι, 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 που είναι και Σαββατοκύριακα που μπορώ να δω τηλεόραση. Ναι, 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 έχουν ωραία θέματα. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Γενικώς δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο να το μοντάρω αυτό, αλλά αν είμαι σπίτι. Πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα, Βίκη? Θα ήθελα να κοιμάμαι 8 ή 9. Θα μάθω τα μυστικά της ομορφιάς σου όλα, δεν την γλιτώνει. Θα σε πάω όλα, σε όλα τα πω, θέματα. Όλα θα τα πω, όλα θα τα πω. Έχω έρθει διατεθειμένη να μου κάνετε όλη την ανάκριση. Θα ήθελα να κοιμάμαι 8 με 9, αλλά δυστυχώς κοιμάμαι 6 με 7. Δεν προλαβαίνω. Το απόγευμα ή το πρωί? Το βράδυ. 6 με 7 ώρες. Ώρες, γιατί με τρέλανε τώρα. Όχι, αγάπη μου, μακάρι να κοιμόμουν 9 το βράδυ, τι άλλο θα ήθελα. 6 με 7 ώρες. Ναι, μωρό ύπνο μετά θα είχα. Ναι, 6 με 7 ώρες. Νομίζω είναι καλά. Είναι όσο χρειάζεσαι. Ο καθένας τι χρειάζεται. Είναι πολύ προσωπικό αυτό το κομμάτι. Εσένα μπορεί να σου χρειάζονται 8, εμένα 7, στο Γρηγόρη 4,5.
Τίποτα. Να κοιμάμαι 8 ωράκια. Νάτος. Και μετά τι με ρωτάς για το δέρμα, άμα κοιμάσαι 8 ωράκια, το καλύτερο καλλυντικό είναι ο ύπνος. Καλύτερη ώρα κατά τις 10. Ναι, αλλά στα υπόλοιπα από αυτά που κάνεις δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Νερό πίνεις πολύ. Νερό πίνω. Όχι, ψέματα λες. Νερό που καίει. Νερό. Κόκκινο νερό. Υγρό γενικά. Το κόκκινο νερό λέγεται αυτό. Κόκκινο νερό έχουμε στη Λάρισα. Είναι μια πηγή. Το ξέρω, στο στόμιο δίπλα. Μπράβο. Έλα τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιει. Θα την περάσω παιχνίδι τώρα την δίκη μου εγώ. Κατερίνα, σήκω. Χαμός θα γίνει. Ναι, τι θα κάνουμε. Κάτι εξαλού. Εντάξει, σήμερα παίζω. Παιχνίδι, παιχνίδι, ωραίο. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια. Θα περιγράφω. Και όποιο βρει τι περισσότερε λέξει. Αχ, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, είναι λέξει και ονόματα. Ωραία. Το περιγράφει το Κατερινάκι. Τα περιγράφει και πρέπει να τα καλά, αυτή είναι πολύ έξυπνα. Τα περιγράφει. Όποιο από του δυο σα βρει τα περισσότερα. Τα Θοδωρή, του Αριστούχου δηλαδή. Αυτή είναι η μέρα των Αριστούχων. Και άλλο, δεν είναι αυτό. Κατερινά, θα σου δίνω το όνομα. Εσύ τα περιγράφει και στου δύο και όποιο το βρίσκει. Μην με κοιτά έτσι μα. Λέξη θα ψάξουμε να βρούμε ή. Είναι. Μπορεί να... Θα σου λέει τι είναι. Αντάξει, μπορεί να είναι ένα όνομα. Δηλαδή κάποιος καλλιτέχνης, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι... Τα πάντα μπορεί να είναι. Τα πάντα. Μπορεί να είναι ένα πράγμα, ταινία. Ένα ζώο, ένα αντικείμενο. Να είναι... Ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, τα πάντα όλα. Ξεκινώ. Θα κλείσετε όλα τα monitor, διότι δεν θα τους πειράξω όπως κάθονται εκεί. Θα το δείξω στην τρία, παρακαλώ. Κάθε ένα που είναι, αν μπορείτε. Στην τέσσερα. Μην με δείχνεις όμως. Είπαμε, σας αγαπώ, αλλά οι τέσσερα κι εγώ δεν θέλω να έχουμε πολύ σχέση. Θέλω τους οπερατέρ μου στις άλλες κάμερες, τις φωτισμένες. Αυτό το κερί. Κατάλαβα. Εσύ λες τα δικά σου μυστικά, εγώ θα πω τα δικά μου. Τα σε έχω ξανακούσει να τα λες, απόδειξε ότι σε παρακολουθώ. Ναι. Έτσι, και απόδειξε ότι εγώ δεν τα κρύβω. Τι, και έβαλες, έβαλες να κάτσεις την άλλη, στην άλλη, στην άλλη. Ναι. Την Άση. Την έβαλες να καθίσει αλλού. Φεύγε. Σε παρακολουθώ. Γιατί, η γυναίκα είναι. Θέλω οι γυναίκες να βγαίνουν ένα παιδί μου και να λάμπουν. Είσαι. Με τους άντρες δεν ασχολούμαι τόσο πολύ. Ας κάτσουν όπως θέλουν. Αλλά εμείς οι γυναίκες τώρα κοιμόμαστε, φτιαχνόμαστε. Είμαστε κορίτσια. Ναι, αγάπη. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε. Βέβαια, θα είμαστε. Για πάντα κορίτσια θα είμαστε. Να δούμε αν παρακολουθούσες. Είναι ο ίδιος οπερατέρ. Ναι. Όχι. Ο άλλος είναι στην τουλάπα. Δεν έχει να κάνει με τον οπερατέρ. Οι οπερατέρ αλλάζουν όλες τις κάμερες. Κάθε μέρα πιάνουν άλλη θέση. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Σας αγαπώ όλους. Απλά εγώ και οι τέσσερα δεν θέλουν να έχουμε πολύ επαφή. Η κάμερα. Οι οπερατέρ δεν έχουν αριθμούς. Έχουν ονόματα. Έχουν κορμιά. Έχουν μυαλά. Προσωπικότητες. Έχουν άλλα πράγματα. Ο Γρηγόρης ο Νέρβος λέει οι τέσσερα στον κατημά. Δεν βαριέσαι όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε! Σε όλους, μια χαρά. Ελένη μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή. Και να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα μας κρατάτε κάθε μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλος μου ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, είσαι η... Είμαι η Νικολίτσα και επιλέγω τη Βίκη. Τη Βίκη, και η Νικολίτσα και επιλέγω τη Βίκη. Κατευθείαν, δυνατά! Γεια σου, Νικολίτσα. Δώστε μου και την επόμενη γραμμή. Γεια σου, Ελένη. Και σε σένα, γεια σου. Ποια είσαι? Η Γρηγορία. Η Όλια. Γρηγορία. Η Όλια, σε κόκκινο. Καρότι. Με το Βιλιώτη μαζί. Λοιπόν, παίζεις με Θοδωρή, καλή επιτυχία και σε σένα. Εγώ έχω δείξει το πρώτο όνομα, το δείχνω και στο κορίτσι μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι όνομα, είναι καλλιτέχνης. Βεβαίως. Και σας παραδίδω στην Κατερίνα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τραγουδιστής, Έλληνας. Με έναν ήχο έκανε την πρώτη του επιτυχία. Με έναν ήχο, από κάτι που χρησιμοποιούμε. Μπαμ. Ναι. Και κάτω. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Ο Λάμπης Λιβιεράτης. Μπράβο. Έλα, εγώ τα είπα όλα και συμβήκε το όνομα. Αυτοί συνεργάζονται καλέ. Τι είναι αυτή η πάντιος? Σε επόμενο, μην το δείξετε στον αέρα. Αυτό. Υπάρχει συνεργασία. Εδώ και ωραία. Πάμε. Και αυτός λοιπόν, Έλλην τραγουδιστής. Έμπτυς τραγουδιστές. Και αυτός όχι, και αυτός στα 90's γινόταν της τρελής. Ακόμα είναι ενεργός, πολύ ενεργός. Πολύ ενεργός στα 90's. Σε ποιο ροκ μονοπάτια τώρα? Σε ποιο ροκ? Στα 90's. Όχι, πάμε άλλο, κοντά. Ρόκος, και ροκάς και ρόκος είναι. Συγγνώμη, τα παιδιά το συζητάνε εδώ. Τι γίνεται? Συζητάνε, αλλά όποιος να λέει το όνομα θα κερδίζει. Σωστό. Αυτό το συζητάνε, λοιπόν, δεν μοιάζει. Το ξέρουμε. Ωραία φωνή, πολύ ωραίες ψηλές νότες πιάνει. Ψηλές. Και συνθέτης με επιτυχίες. Έχει δώσει σε πολλούς τραγουδιστές τραγούδια και έχουν κάνει όλη επιτυχία. Το παλιό μου παλιτό το έχει γράψει αυτός. Ναι. Έλα, φύγε από εδώ, ρε. Γιατί τα λες?
το είπε πάλι. Ναι, αλλά εγώ την βρίσκω. Να το χρεωθεί. Για να σα πω κάτι. Έχω θέμα με τα ονόματα. Θυμησιακή μισή. Μπορώ να έχω καταλάβει από την αρχή ποιο είναι. Α τα πούμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν το ξέρω το όνομα. Γιατί μου τα κάνουν αυτά. Δείτε τι μου έχουν γράψει πάλι με τα λάθο ονόματα. Στο δουν και τηλεθεατέ. Λάθο το όνομα που γράψει. Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πάλι τραγουδίστρια. Γελάει και ο Τέσσερα. Μας έχει γράψει στη δισκογραφία. Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πολύ ωραία στα live, ωραία φωνή. Λαϊκό έχει τραγουδήσει, Τσιφτετέλια έχει τραγουδήσει, Ζεμπέκικα έχει τραγουδήσει. Νατάζα έχει... Θεοδωρίδου. Είναι και μάνα ενός παιδιού. Μάνα ενός παιδιού. Τώρα ναι. Εκεί τα μπερδεύει. Και υπήρξε. Η κοκκίνου. Όχι, υπήρξε. Παρανυφάκι στο γάμο του τωρινού της άντρα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μα εδώ είναι. Όχι. Πού το είδε στο λαϊκό. Ήταν παρανυφάκι του προφάνου σε Ευρυδίκη. Αλλά έτσι το ξέρω. Αλλά υπήρξε αυτή. Και τώρα, τώρα κάνει επιτυχία. Έχει συνεργαστεί με Θεοφάνους, έχει συνεργαστεί με Μουκίδη, έχει συνεργαστεί όλη, με όλη τη πολύ πολύ καλή τραγουδίστρια. Ένα παιδί. Συγγνώμη, αυτά τα βάλατε για μας όλα. Εντός γάμου το παιδί. Το πρώτο τραγούδι. Εντός γάμου, εντός. Το πρώτο τραγούδι προειδοποιούσε ότι αν. Στο γάμο. Είπαν και τραγούδι τη, γράφτηκε και το γράψαν αυτοί και το έπανε στο γάμο. Ναι. Αχ, αχ, ναι, 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 ναι. Ένα γάμο. Μπορεί να το βρει. Όχι, όχι, όχι. Στην Κορινθία νομίζω έγινε. Έγινε τρελή κόσμο. Τραπέζια. Κάτσε, κάτσε. Αχ, πολύ ωραία. Παίγει ένα. Μπράβο. Ναι. Άιντε. Ένα εδώ το λέω. Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ. Και αυτό. Πε το κι εσύ. Ηθοποιό τη νέα γενιά. Άντρα. Άντρα. Και πολλά βαρύ και πολλά βαρύ πολλά λόγια. Όχι. Μη σας πω. Ναι, ναι. Στάμποκλου. Όχι, όχι, όχι. Λέει παραπάνω λόγια. Όχι, παραπάνω λόγια στο μελαχρινό. Νούσιας. Όχι, όχι. Όχι είναι αυτός. Αυτό, τέτοιου στυλ όμως είναι, τέτοιου στυλ. Νούσιας, βαρύς, βαρύς. Ποιος είναι ο Νούσιας, πού παίζει. Ο Νούσιας. Είχε παίξει και στο νησί. Στο νησί, ένα σκληρό μελαχρινό. Α, πολύ ωραίο παιδί. Περιμένουμε βαρύ. Τριαντάρι, ας πούμε. Και πάνω, και πάνω. Γοητευτικός άντρας και γοητευτικός και ο πατέρας. Και ο πατέρας. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ο Κούρκουλος. Μπράβο. Άλκης Κούρκουλος. Ποιος το είπε πρώτος. Εγώ. Όχι, αλλά το Άλκης το πει η Βίκη. Εγώ θα το πάρω. Παιδιά, τα παιδιά συνεργάζονται. Λέει ένας το επίθετο. Είναι ο Άλκης, έχει και Νίκο. Ναι, αλλά λέει ένας το όνομα και άλλος το επίθετο. Δεν έχουμε κάψει φλάντζα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έχει καεί η φλάντζα. Λοιπόν, άλλη μία. Αυτό καίγεται γιατί είπε ο ένας το ένα και ο ένας το άλλο και ποιο να πάρω εγώ σωστό. Πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα πάμε για μια σειρά ξένη. Παλιά και ωραία. Ξένη σειρά. Ω, γέροντα η Ελλάδα. Ξένη γοητεία. Ξένη σειρά. Καλά το πας, αλλά πήγαινε αλλού. Πιο παλιά, πιο παλιά. Όλη η Ελλάδα. Δυναστεία. Όχι. Ντάλλας. Λέγε, λέγε, θα το βρει. Άλλα Ντάλλας. Όχι. Είχε συγκεκριμένα επεισόδια η σειρά. Είχε αρχή μέση τέλος. Δεν είναι Ντάλλας που ξεκινάμε τώρα και όσο το βλέπει ο κόσμος θα παίζουμε και 15 χρόνια. Αυτό. Πλούσιο και φτωχό. Ταξιδέψτε προ αλλού. Βόρει και νότι. Ταξιδέψτε προ εκεί. Εκεί πήγαινε γύρω-γύρω εκεί. Είναι αγγλόφωνο. Είναι αγγλόφωνο. Λαμπτόρι. Love story φοβερό. Αλλά περίεργο love story. Ναι. Περίεργο love story. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δεν έπρεπε να ερωτευτεί τη συγκεκριμένη. Βέβαια. Αλλά υπήρξε έρωτας δυνατός. Δυνατός, γκριζομάλης, γκριζομάλης. Γκριζομάλης, τον θέλαν όλες τότε. Όλες τρελαινόντουσαν γι' αυτό. Ε, συμφωνείς. Συμφωνώ. Εμείς έχουμε βγει για καφέ και φυσά. Τα λέμε ωραία. Εμένα βέβαια αυτή μου άρεσε σε αυτό το έργο. Και εμένα αυτή μου άρεσε. Αυτό σαν να είχε λίγο μεγαλύτερο δόντι από ό,τι έπρεπε. Ο τίτλος της σειράς είναι μεγάλος. Είναι Γκουργάν. Γιατί αυτός την ήθελε βέβαια. Ναι. Αυτή όμως πήγε στην αρχή και του κουνιόταν. Δεν έπρεπε όμως να του κουνηθεί. Ήταν τέτοια η ιδιότητά του. Θέλετε να το κάψω. Και να το κάψεις, ναι, δεν το βέβαια. Ξέρω. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδιώντας. Λέμε ότι είχε ένα παπά μέσα ρε παιδί μου. Παπά, δεν είχε ένα παπά ότι είχε. Τίμπερλέικ ρε. Ναι, 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 το θυμίζει. Δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Όποιο κοριτσάκι. Τραγουδιστής, ένα όνομα. Ένα όνομα. Πώς λέμε, Αλέξια, ένα όνομα κι αυτός. Ο χωρίς επίθετο. Πασχάλης. Πάμε κι άλλους. Όχι. Δάκης. Πιο νέα γενιά, πιο νέα γενιά. Τριαντάφυλλος. Σε εκείνη τη γενιά μαζί βγήκαν αυτοί οι δύο. Και ίδιο στυλ, κατσαρό μαλλί. Όχι. Όχι. Έχει και Γιώργος. Ναι, έχει και Γιώργος Αλκαίος. Ναι. Ναι. Αυτός έβγαινε στο δρόμο και πήγαινε... Από νησί η καταγωγή του. Ναι, από νησί. Έβγαινε στο δρόμο και πήγαινε εκεί που εσύ πηγαίνεις, στα σινεμά. Έβγαινε στα σινεμά, πήγαινε, πήγαινε. Δεν έβγαινε. Είχε κλειστεί στα σανσέρ. Στα σανσέρ κλείστηκε. Στα σινεμά πήγαινε. Και πήγαινε και έγραφε και σε χαρτάκια με τα ραβασάκια και έλεγε αυτό. Σου γράφω και σε ένα χαρτάκι, σε ένα κάτι. Και ένα όνομα. Άμα συνεχίσετε με τραγούδι, μπορούμε να του κάψουμε όλου. Παιδιά, ναι, δεν το έχουμε. Όχι, όχι. Το τραγούδι έλεγε ότι πήρε ένα χαρτάκι και έγραψα εγώ. Αφού έχω πάει στα σινεμά. Είχα σε τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Πήγε στα σινεμά.
την έψαξε πουθενά στα σινεμά, έτρωγε ποπκόρν. Ξαναφεύγει. Πάει σε ένα σανσέρ, κλείνεται μέσα, περνάει κάτω, καλά. Έχω να βγάλω και τρεις γραμμές. Ο Βαλάντης είναι πάλι δεδομένο. Δεν είναι τίποτα. Σας πάω τελευταία προσπάθεια. Αν δεν βρείτε κι αυτήν, έτσι να κάνω. Και τώρα η μεγάλη έκπληξη. Και πάλι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Την ξέρετε όλοι σας πολύ καλά. Δεν είναι για μας αυτό. Και να μην ακούσετε την ξέρετε. Την είπε. Γεια σας. Με τη μία. Και το μικρό Δέσποινα. Πού είναι, 2-2, τελευταίο κοπ. Και μην μιλήσει κανείς, δεν με ενδιαφέρει. Όποιος δώσει το όνομα, τελείωσε. Κλείνεις μου την τραγουδίστρια. Χάρη, βάλει μια τραγουδίστρια. Να νικήσει, κυρία που θα σας βάλω αυτό το όνομα. Τι είναι. Για να δω. Εντάξει, κοπελιά. Μας γλεντάς σήμερα. Και είναι, ρε παιδιά, αυτό το. Λοιπόν, το συγκεκριμένο όνομα. Είναι αθλητής και θα δυσκολευόταν και όπως έχει δυσκολευτεί σε αυτή την εκπομπή να το πει ο Γρηγόρης. Α, καινοτούμπο αυτός. Όχι, δεν είναι οτιτοτούμπο. Ξένος. Ξένος. Παίζει εδώ στην Ελλάδα. Σε χώρα κοντινή που είπαμε τώρα ότι μας βοήθησε κιόλας. Λέμε τώρα στα Eurocup και σε αυτά. Ποιος μας είχε επισκεφτεί εδώ πέρα, τώρα πριν λίγες μέρες. Ο Γάλλος. Ναι. Ο αθλητής αυτός είναι από τη Γαλλία. Μάλιστα. Να εστιάσουμε στο όνομά του, πολύ γαλλικό. Πολύ. Αλλά όμως η καταγωγή του δεν είναι από τη Γαλλία. Παίζει ποδόσφαιρο. Το παππού, κοίτα, πώς έχει και ξύνει την καρκάλα του. Παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα. Ναι. Ο Σισε, ας πούμε, ο Πλατινί, όχι. Όχι. Όχι, ήταν πιο ενεργός και έμεινε διάσημος, παρότι ήταν ήρεμος γενικά στα γήπεδα. Ναι. Ένα κουτουλίδι έριξε τελείως, αυτό ήταν. Εξετελείς. Ο Ζινεντίν Ζιντάν. Να το. Πού τον βρήκε. Ξέρω εγώ ρε παιδί. Άντρας. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, μόνο τον Μπερμπάτοφ. Ξέρω τον ΠΑΟΚ. Τον Μπερμπάτοφ ξέρει. Ναι, από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πολλά. Και μόνο το απειλή του δεν είπε έτσι. Η Γρηγορία κέρδισε δύο τηγάνια τη Στεφάλ Μετεό, γιατί είναι έξτρα ανθεκτικά, γιατί είναι ανεπανάληπτα και γιατί είναι ολοκένουργια στην αγορά. Αυτά είχα να πω και πάμε να δώσω και τις γραμμές μου. Δεν παίρνετε πια τηλέφωνο, διότι ούτως ή άλλως έχουν μείνει πόσα τετράγωνα. Κάτσε να δω πόσα τετράγωνα. Τρία. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα από τα τρία τετράγωνα κρύβεται η ανακαίνιση μπάνιο από την πορσελάνα. Στα άλλα δύο κρύβονται τα κρασιά με τη τέρα. Παρακαλώ τον προσωπικό μας συνολόγο να βάλει στάνταρ μέσα και ένα πυρόραγο. Θέλω να νιώσουν ότι νιώθουμε. Λοιπόν, δώστε μου γραμμή. Να ανοίξω τετράγωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Ποιος είσαι? Κώστας. Από πού? Πειραιά. Είσαι πολύ λιγόλογος ρε Κώστα. Έχεις έρθει σε μια εκπομπή που δεν σταματάει να μιλάει. Γελάς και εσύ είναι Κώστας. Και κλείσαμε. Κώστας από Πειραιά. Τι άλλο να σου πω. Πες μου και μια κουβέντα. Πες μου ξέρω εγώ. Πόσο χάρηκα που σε βλέπω, Ελένη, και θα παίξω και μπορεί να κερδίσω. Να τα. Τι φιλενάδα μου, κατάλαβες. Γεια σου και εσένα, έλα να μιλήσουμε μαζί. Ποια είσαι, η μαμά. Τι κάνει. Ποια είσαι. Εγώ είμαι η Λένα. Η Λένα τι σχέση έχει με το παλικάρι το... Τα έχουμε. Έχουμε δεσμό. Έχετε δεσμό, συζείτε. Συζούμε. Και θέλουμε να φτιάξουμε το μπάνιο, Ελένη. Αχ, μακάρι αφού το θέλετε να το φτιάξετε, να είμαστε εμείς μαζί με την πορσελάνα που θα σας το φτιάξουμε. Κλείς τα ματάκια σου και πες μου, εσύ έναν αριθμό και έναν αριθμό τα γόρι σου. Και μετά καταλήξτε ποιον αριθμό από τους δύο θέλετε να ανοίξουμε. Πες μου τον δικό σου. 9. Εσύ λες το 9. Τα γόρι τι λέει, γελάει συνέχεια. Αυτό είναι κορίτσι δικό μου. Λέει το 4. Λοιπόν. Το 9 λέει το κορίτσι, το 4 λέει τα γόρι. Θα, αφού δεν μπλακωθείτε, θα μας πείτε ποιο από τα δύο τετράγωνα θέλετε να ανοίξουμε. Έλα, πού είστε? Το 9. Το δικό σου δηλαδή. Πρωτότυπο. Το δικό σου Λένα. Ναι, το δικό μου, ναι. Ό,τι πεις Λένιο. Η Λένα λέει το 9 και θέλει την πορσελάνα με την αλλαγή του μπάνιου και να γίνει και χαμός και να πάτε και μια βόλτα στα μαγαζιά να το κερδίσετε. Να διαλέξετε μόνοι σας εδώ στην Αθήνα είσαστε τα πράγματά σας. Λοιπόν, να ανοίξει το 9 να δούμε τι έχει το 9. Έχει το δώρο! Μπράβο σου! Πού είναι καλέ το κορίτσι που το βρήκε? Μπράβο σου! Μπράβο σου και πάλι μπράβο σου! Καλά που βούτυξες το τηλέφωνο από τα γόρη και κάναμε σωστές δουλειές! Και σωστό μπάνιο! Βέβαια! Λοιπόν, για δώσε μου λίγο και τον τυχερό να τον ακούσω, ναι! Εντάξει!
Εντάξει. Έχει μείνει παγωτό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ευχαριστείτε εμένα. Κάσε να φιλεί στο κορίτσι σου. Αυτή το βούτυξε το δώρο μόνη τη. Εσύ τα έλεγε στο 4. Θα έπαιρνε τα κρασιά. Για δώσε ένα φιλάκι να το ακούσω να χαρώ κι εγώ. Μπράβο. Ένα, ρε παιδιά. Εισπράξαμε όλοι, φίλοι. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο σα, παιδιά. Να το χαίρετε το καινούργιο σα μπάνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν σα ρώτησα πότε πήρατε τηλέφωνο. Σήμερα. Να τα τα σήμερα. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου τα δύο τελευταία ονόματα και ανοίξτε το 2 και το 4 να επιβεβαιώσουμε ότι έχει κρασιά με τη τέρα. Έλα γιατί με κυνηγάει πάλι ο χρόνος. Πολύ ωραία. Δώστε μου και τα δύο ονόματα λοιπόν τώρα που κερδίζουν τα κρασιά μας. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, Ελένη. Έλα γλυκιά μου. Πρώτη-τελευταία και στο παρατσάκ. Έχασες το μπάνιο, αλλά παίρνεις τα κρασιά μας. Πες μου το όνομά σου. Ελένη. Από πού? Από Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία. Και δώστε μου και την τελευταία γραμμή, παρακαλώ, που και εκείνη κερδίζει 6 φιάλες από τη Μεδιτέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Αχ. Έπεσε. Εγώ να δεις πως πέφτω τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και βγάλτε μου τη γραμμή αμέσως μετά να κλείσω. Αχ. Είχα αφήσει για το τέλος και δεν το θυμάμαι. Τι είχα πει? Άλλο ένα τηλέφωνο. Α, ένα τηλέφωνο. Να ακούσω το όνομα, ναι. Πω, ξεχνάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου και σένα. Τελευταία κρασιά θα πάρεις, αλλά ωραία κρασιά. Ναι. Ελπίζω μία άλλη φορά να είσαι ακόμα πιο τυχερή. Πες μου το όνομά σου. Βούλα Μαυρίδου με λένε. Και καλείς από πού? Από Εύωσμα, Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη. Πολύ Θεσσαλονίκη. Γενικώ η Θεσσαλονίκη μα βλέπει πολύ και μα στηρίζει πολύ. Και εμεί του στέλνουμε μονίμω πολλά δώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου που ήταν σήμερα κοντά μα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ζεστή αγκαλιά που με υποδεχθήκατε όλοι μαζί και φέτο. Πάντα. Ανοίγει το πρώτο τη πακέτο εδώ στον Α, Πέμπτη, τη γνωστή ώρα, εκεί γύρω στι 10 παρατέταρτο το βράδυ. Εκεί. Και εμεί θα είμαστε όλοι συντονισμένοι να την δούμε, να την απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από όλους εμάς, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α και εμείς θα τα πούμε αύριο, τη γνωστή ώρα, το μεσημεράκι μας.